Για να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα παρακολούθησης χρησιμοποιώντας δύο κινητά Android. Θα χρειαστούμε ένα κινητό το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε σαν οθόνη για να βλέπουμε τι τραβάει η IP κάμερά μας και ένα παλιό κινητό, όχι τόσο παλιό, και ένα παλιό κινητό το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε σαν IP κάμερα. Στο κινητό που θα χρησιμοποιήσουμε σαν οθόνη κατεβάζουμε την εφαρμογή iVideo. Μπαίνουμε δηλαδή στο Play το Store, πατάμε iVideo, iVideo είπαμε, είναι αυτή, κάνουμε εγκατάσταση και αφού ανοίξουμε την εφαρμογή κάνουμε εγγραφή στην υπηρεσία iVideo. Θα μας ζητήσει ένα email και ένα κωδικό. Σημειώστε τα αυτά, μην τα χάσετε. Αφήνουμε αυτό το κινητό στην άκρη. Παίρνουμε το άλλο κινητό, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε σαν IP κάμερα. Μπαίνουμε πάλι στο Play Store, κατεβάζουμε την εφαρμογή IP Webcam. Έχει μια free έκδοση και μια μπορείς να αγοράσεις και η free μας κάνει. Κατεβάζουμε τη free έκδοση και κάνουμε εγκατάσταση. Αφού έχουμε εγκαταστήσει την εφαρμογή μας, την ανοίγουμε και αν δεν είναι πολύ παλιό το κινητό, δεν είναι σάπιο δηλαδή, πηγαίνουμε εδώ στην επιλογή που λέει Cloud Streaming. Επιλέγουμε Cloud Streaming Active. Συνήθως μας ζητάει να κατεβάσει κάτι κωδικοποιητές για να λειτουργήσει. Κατεβάζουμε ό,τι είναι ό,τι πρέπει να κατεβάσουμε και πατάμε Login και εδώ βάζουμε το email και τον κωδικό που έχουμε χρησιμοποιήσει κατά την εγγραφή μας στο iVideo στην άλλη συσκευή. Αφού τα έχουμε κάνει όλα αυτά, πηγαίνουμε κάτω-κάτω και πατάμε Start Server. Το κινητό μας τώρα έχει γίνει IP κάμερα, στέλνει την εικόνα μέσω διαδικτύου στον σερβερ της iVideo και με το άλλο κινητό ανοίγουμε την εφαρμογή iVideo και πάνω-πάνω θα μας εμφανίζει την κάμερα live. Πάμε να το δούμε σε χρήση. Έχω ήδη κάνει τις ρυθμίσεις στο κινητό που θα χρησιμοποιήσω σαν IP webcam, IP κάμερα. Έχω λογαριασμό και στο iVideo, σε αυτό το κινητό που θα έχουμε σαν οθόνη. Πάμε να δούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε και μια φτηνή βάση. Ανοίγουμε την εφαρμογή. Start Server. Και για του λόγου το αληθές απενεργοποιούμε το Wi-Fi και μπαίνουμε με τα δεδομένα για να δούμε αν όντως μπορούμε να δούμε από παντού τι συμβαίνει στο σπίτι. Ανοίγουμε την εφαρμογή iVideo και παρόλο που είμαστε με δεδομένα βλέπουμε ότι μπορούμε να συνδεθούμε με την κάμερα και έχουμε και ήχο υπό φυσιολογικές συνθήκες άμα συνδεθεί ποτέ. Τώρα είμαστε ζωντανά. Έχει βέβαια λίγο lag. Τώρα παίρνω. Είμαστε ζωντανά. Έχει βέβαια λίγο lag. Τώρα είμαστε ζωντανά. Έχει βέβαια λίγο lag. Εντάξει, επαναλαμβάνομαι, δεν πειράζει. Ζωντανά. Αυτά για την ώρα. Έχει βέβαια λίγο lag. Εντάξει, επαναλαμβάνομαι, δεν πειράζει. Ναι, και συνεχίζει η ιστορία της επανάληψης. Έχει βέβαια λίγο lag.
Αυτό είναι, ελπίζω να σας άρεσε.